Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κεγκέρογλου. Και σας και στην εκλεκτή παρέα, το πάνελ. Εσείς τώρα είστε και στο κέντρο των αποφάσεων, είστε στην Αθήνα. Αύριο στις 4 η ώρα φαίνεται ότι έχετε μια συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλετε λίγο να μας πείτε τα της διαδικασίας αρχικά για να σας πάω και σε άλλες ερωτήσεις. Αύριο, όπως ξέρετε, ξεκινάει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής στις 6 ώρα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το βράδυ με την ψηφοφορία. Πριν την έναρξη ορίστηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 4 η ώρα, κατά την οποία θα έχουμε την τιμή να μιλήσει ο νέος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και βέβαια να ανακοινώσει τις αποφάσεις και τις προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο. Είναι επομένως μια διαδικασία που έπρεπε να προηγηθεί του προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός αποτελεί μια κορυφαία μάχη σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και με την έννοια αυτή θα πρέπει να έχει εκλεγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κύριε Κεγκέρογλου, επειδή συζητάμε εδώ και αρκετή ώρα με τους εκλεκτούς καλεσμένους την επόμενη μέρα, τις επιλογές, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, είστε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, είστε ένας άνθρωπος που στην διαδικασία αυτή για ένα χρονικό διάστημα είχατε δηλώσει και παρόν στο να διεκδικήσετε την Προεδρία. Θέλω λίγο να σας πάω στην πολιτική οντότητα του Βασίλη Κεγκέρογλου. Αύριο έχουμε αυτές τις αποφάσεις. Έχουμε και αλλαγές ισορροπιών μέσα στο ΚΙΝΑΛ, κύριε Κεγκέρογλου. Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία στην οποία θα εισηγηθεί ο νέος πρόεδρος. Οπότε εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι αποφάσεις και οι προτάσεις. Από εκεί πέρα, εκ των πραγμάτων, ανοίγει μια νέα σελίδα. Επόμενη μέρα, με βάση το αποτύπωμα της ανάγκης και να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη, θα έχουμε προφανώς ένα συνέδριο τον Μάρτιο, σύμφωνα με το καταστατικό. Αλλάζουν πράγματα και αποφασίζονται πράγματα. Με ποιο κριτήριο? Την ισχυρή παράταξη. Για αυτό σκοπό, όχι. Για να μπορέσουμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας, για να μπορέσουμε να έχουμε λόγο στην αξιοποίηση, τη διαφανή αξιοποίηση των 90 δις που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της, για να μπορέσει να κάνει ένα άλμα στο μέλλον. Να υπάρξει δίκαιη πολιτική, μια ισχυρή κοινωνική ατζέντα, που μαζί με την ανάπτυξη θα δώσει τη δυνατότητα για κοινωνική ευημερία. Έχουμε επομένως ένα στόχο που μπορεί να επιτευχθεί εάν εργαστούμε με ενότητα και με συγκεκριμένες πολιτικές, με ξεκάθαρες πολιτικές. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που έχει απογοητευτεί τόσο από την κυβερνητική πολιτική που ασκείται, σαν επάρκειες, αλλά και τις σκοπιμότητες που αποφασίζονται και υλοποιούνται, αλλά και από την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ να προσφέρει στη χώρα. Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει τους πολίτες να αναζητούν ξανά τη δημοκρατική παράταξη. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Είστε ένας πολιτικός που δεν μασάει τα λόγια του, το έχετε αποδείξει από την πολιτική σας πορεία, έχετε κάνει και κριτική όταν χρειάζεται και τα σχετικά. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι είναι αυτό που ως ένας πολιτικός με τη δική του πορεία θεωρείτε ένα δεδομένο που θα έπρεπε να αποφευχθεί από τις επιλογές και τις επόμενες κινήσεις του νέου Προέδρου του ΚΙΝΑΛ και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν το λέω για να κάνουμε κριτική, αλλά στην πολιτική δημοκρατία μπορούν να ακουστούν και απόψεις για να αποφευχθούν λαθασμένες επιλογές. Καταρχήν θα έλεγα σχηματικά και συμβολικά
τα δύο συνθήματα, αυτό του Γιώργου Παπανδρέου και του Νίκου Ανδρουλάκη, το πάμε μπροστά και το μαζί, ότι θα πρέπει να έρθουν κοντά. Μαζί πάμε μπροστά. Αυτό συμβολικά δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Όμως θα πρέπει να πω τη δικιά μου εκτίμηση για δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν. Με το συνέδριό μας θα πρέπει οριστικά να αποτυπωθεί ένας ενιαίος απολογισμός για την έως τώρα πορεία του ΠΑΣΟΚ και κυρίως για την περίοδο 2009-2015. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μετά από τόσα χρόνια η αντιπαράθεση αν ήταν καλύτερη η περίοδος 9-11 ή 12-14. Mm-hmm. Αυτό αποτέλεσε, αν το παρατηρήσατε, και κατά την περίοδο της παράθεσης των απόψεων της υποψηφίου, στην προεκλογική περίοδο, ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς αξιοποιήθηκε και από κέντρα έξω από το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, ενιαίος απολογισμός για την έως τώρα πορεία μας. Δεύτερο, ενιαίο αφήγημα για το πώς προχωράμε. Αυτά τα δύο μαζί, οι ρίζες, το έργο που έχουμε προσφέρει, αλλά και η προοπτική, τα οράματά μας, η ανάγκη να υλοποιήσουμε συγκεκριμένη πολιτική την επόμενη περίοδο, είναι νομίζω δύο ζητήματα σαφώς με το βλέμμα στο μέλλον που μπορούν να μας φέρουν στην πρωταγωνιστική θέση που όλοι οι υποψήφοι και οι δύο πρωταγωνιστές του δεύτερου γύρου αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως νικητής έχουν βάλει ως στόχο. Είναι και στόχος άλλωστε όλου του κινήματος αλλαγής. Τώρα τι θα έπρεπε να αποφύγει ο νέος ηγέτης? Τα λάθη που κάνουν όλοι. Δέχονται περισσότερο τους αυλοκόλακες και λιγότερο ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά. Αυτά τα λάθη τα κάνουν όλοι. Αν το αποφύγει σε σημαντικό βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει εκ προημίου ένα ποσοστό επιτυχίας και μόνο από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε είναι ένα χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει την πολιτική σκηνή της χώρας και δεν αναφέρομαι μόνο στο Κινάλ και ορθώς το υπογραμμίζετε. Είναι ένα δεδομένο που το έχουμε συναντήσει στο πολιτικό ρεπορτάζ και σε άλλες παρατάξεις όταν υπάρχει αλλαγή ηγεσίας, ότι πολλές φορές αυτός ο κλειστός κύκλος μπορεί να διαμορφώσει μια εικόνα που μπορεί να οδηγήσει έναν ηγέτη σε λανθασμένες επιλογές και βεβαίως στο τέλος σε λανθασμένα αποτελέσματα. Είπατε ότι ξεκινάει αύριο η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και η ψηφοφορία το Σάββατο τα μεσάνυχτα. Είναι ένα μεγάλο πολιτικό ραντεβού αυτό, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με μια πανδημία που τρέχει, με σκληρή κριτική ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει πολύ αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε έναν θριαβευτή, δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη, με ένα τεράστιο ποσοστό σε επίπεδο χώρας, θα πρέπει ένα άλλο πρόσωπο να εκπροσωπήσει το Κινάλ σε αυτήν την πρώτη μάχη. Τι θα θέλατε να έχει αυτό το πρόσωπο ως βασικά χαρακτηριστικά, κύριε Κεγκέρογλου? Εκ των πραγμάτων, θα λυθεί το θέμα θεσμικά αύριο, όπως είπαμε, και θα είναι μεταξύ των προσώπων της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αποτυπώσω εγώ τα χαρακτηριστικά για να μην θεωρηθεί ότι αναφέρομαι σε συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι πάντως στο πολιτικό ρεπορτάζ έχουν διαρρεύσει ονόματα, ακούγονται ονόματα εδώ και αρκετή ώρα για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το έργο κοινοβουλευτικά μέσα στη Βουλή. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι πολύ πάνω από ένα αυτοί που μπορούν να επιτελέσουν αυτό το καθήκον. Οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε ονοματολογία. Τα χαρακτηριστικά υπάρχουν σε μια πλειάδα στελεχών και με την έννοια αυτή η διαδικασία η αυριανή νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολη. Η πρόταση του Προέδρου θα συνδυαστεί με τη βούληση της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προχωρήσουμε. Πάντως, κύριε Κεγκέρογλου, από δημοσιογραφικά θα το πω αυτό,
Και επειδή αναφερθήκατε σε χρονικές περιόδους που πραγματικά αυτές οι μαύρες σκέψεις μπορεί να ακολουθούν μέχρι και σήμερα το Κινάλ, γιατί δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στο νέο ηγέτη του, αλλά έχουμε δει στο πολιτικό παρελθόν του Κινάλ ότι πολλές φορές υπάρχουν στελέχη που επαναφέρουν άσχημες στιγμές του κινήματος, όπως αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε παράταξη. Εσείς είχατε έναν κομβικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και σε δύσκολες εποχές. Δηλαδή, ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια ήσασταν και ο μοναδικός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ στην Κρήτη. Δεν ήσασταν ο βουλευτής του Ηρακλείου απλά. Ήσασταν η φωνή και τα αυτιά του Κινάλ στην Κρήτη και πολλές φορές μέσα από, από την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα θέτατε θέματα που αφορούσαν όχι μόνο την περιφέρεια στην οποία εκλέγεστε, την περιφερειακή ενότητα που εκλέγεστε, αλλά ολόκληρη την Κρήτη. Τι περιμένει ο Βασίλης Γκεγκέρογλου από αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων στο Κινάλ, και αυτό είναι ερώτηση που αφορά εσάς. Έχω υπηρετήσει τα δύσκολα χρόνια την παράταξη σε όλες τις περιόδους όπως αναφερθήκατε. Έχω μια εντολή από τους πολίτες το 2019 με την εκλογή μου και αυτή την εντολή θα επιτελέσω με τον καλύτερο τρόπο. Η κοινοβουλευτική και πολιτική ευρύτερα δραστηριότητα είναι αυτό που πραγματικά με θέλει, αυτό που κάνω χρόνια. Ασχολούμαι με τα προβλήματα του τόπου, της χώρας, αλλά και των πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο των λειτουργιών της κοινοβουλευτικής ομάδας, με όποια υπευθυνότητα θα έχω, θα μπορέσω να συμβάλλω καθοριστικά στο έργο συνολικά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι εξάλλου η εντολή από το 2019. Εκλεγήκαμε την Χόφη Γεννηματά, συνεχίζουμε από αύριο, από σήμερα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα κρυθούμε στο επόμενο διάστημα όλοι μας από το έργο που θα επιτελέσουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω και θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και πολύ κουραστικό όλες αυτές τις μέρες. Ένα θέμα που έθεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους απόψε είναι κατά πόσο το Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να έχει ένα κομβικό ρόλο στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, να μπει, θα το πω έτσι λαϊκά, σφήνα στον δικοματισμό. Χθες ακούσαμε πολλά στελέχη, πολλούς συναδέλφους σας και στελέχη εδώ της βάσης του κόμματος στην Κρήτη, να μιλούν για ένα κόμμα που θα γίνει κόμμα εξουσίας, που πολύ γρήγορα θα μπορεί να χτυπήσει τον δικοματισμό και να επανέλθει στη θέση που ήταν το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Το θεωρείτε εφικτό αυτό να μπορεί να γίνει μέχρι τις επόμενες εκλογές? Μπορεί να έχουμε εκλογές και μέσα στο 2022. Ναι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι συνθήκες. Αν αξιοποιήσουμε τη δυναμική που είχαμε από τη μεγάλη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάδειξης του νέου Προέδρου, αν ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στο κάλεσμα ουσιαστικά της κοινωνίας να υπάρξει μια νέα ισορροπία στο πολιτικό σύστημα με αλλαγή πολιτικών σχετισμών, εάν είμαστε ρεαλιστές, ξεκάθαροι και ταυτόχρονα οραματιστές, η σοσιαλδημοκρατική προοδευτική μας ταυτότητα και η αυτόνομη πορεία που μας κυροδότησε η Φόφη Γεννηματά ως πολιτικό πλαίσιο προϋποθέτουν ασφαλώς την ενότητα, αλλά αποτελούν τα εργαλεία με βάση τα οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Είναι στόχος εφικτός. Είναι στόχος που μπορούμε να πετύχουμε, το έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία, εμείς το μπορούμε. Νομίζω ότι είναι θέμα του αισθήματος ανασφάλειας. Ανασφάλειας του ηγέτη. Του ηγέτη. Mm-hmm. Προφανώς. Γιατί όλη αυτή είναι απαραίτητη όταν εσύ είσαι ανασφαλής. Εγώ νομίζω ότι οι πραγματικοί ηγέτες δεν χρειάζονται αυλοκόλακες και μπορούν να τους διακρίνουν πάρα πολύ εύκολο. Και θεωρώ ότι αυτή τη συνταγή δεν την ακολουθούν όλοι. Και εύχομαι και πιστεύω ότι δεν το κάνει αυτό το λάθος ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί πρέπει να αιρίζουμε το μυαλό μας, να μην μας ενοχλεί η κριτική, φυσικά η οποία γίνεται εσωτερικά και όχι με τη μορφή παραπολιτικών και διαρροών, γιατί αυτές είναι, αν θέλετε, χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αλλά όταν υπάρχει ένας έντιμος δημοκρατικός διάλογος και υπάρχει ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός μέσα σε ένα χώρο, μπορούμε να ακούσουμε απόψεις
διαφορετικές από εκείνες που εμείς είχαμε και να συνθέσουμε καινούργιες. Αλλιώς ο ηγέτης πρέπει να είναι ο Θεός που τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα σωστά. Αλλή μονό μας. Εγώ το βλέπω και από την δημοτική μου ομάδα και από την θητεία μου στην αυτοδιοίκηση ότι η ομάδα κάνει τη διαφορά και απλώς ο ένας συνθέτει και προωθεί το έργο της ομάδας. Μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει πολλά και σπουδαία πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι η νέα ηγεσία θα δουλέψει και θα συνθέσει και θα προσπαθήσει να αναδείξει τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τη νέα γενιά και ζητήματα που πραγματικά δεν αντιμετωπίζονται σήμερα ή με δυσκολία απαντάνε όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του κινήματος αλλαγής, που σας εξαιτίας όλης αυτής της των αλλαγών που φέρνει και η πανδημία. Οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι μας και οφείλουμε να ενσωματώσουμε νέες τάσεις και νέες αρχές και αξίες στην καθημερινή μας πρακτική, πολιτική πρακτική. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε μια σπουδαία διαδρομή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα έχουν τη σφραγίδα της παράταξης αυτής. Να μπορείς πολύ γρήγορα και μέσα από μια διαβούλευση, η οποία θα ξεκινάει από κάτω, δηλαδή να φτιαχτεί η δομή του κόμματος από τα κάτω προς τα πάνω. Ένα μήνυμα ενότητας, ένα ηχηρό μήνυμα ενωτικό, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη ο νέος πρόεδρος του κινήματος και πάνω σε αυτόν τον άξονα να πορευθεί. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, όπως και αν ονομάζεται, είναι η παράταξη εκείνη η οποία καλυτέρευσε τη ζωή του Έλληνα. Αυτό χάθηκε μέσα σε μία τριετία. Σε μία τριετία που έπρεπε και εκείνη να αναλάβει τις ευθύνες του. Περιμένουμε από τον Πρόεδρο να συμμερίζεται τη βούληση της βάσης της παράταξης. Και η βούληση αυτή είναι η ενότητα, η αυτόνομη πορεία. Θα μπορούσαν αυτά τα νέα δεδομένα της Κρήτης να αλλάξουν ή να ισχυροποιήσουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας όσον αφορά τον ρόλο του Κινάλ. Και γιατί το λέω αυτό. Και το Κινάλ έχει μια Κρήτη που τη χαρακτηρίζει μια καλή εκλογική περιφέρεια, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την καλύτερη του εκλογική περιφέρεια που είναι η Κρήτη. Ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κρήτη παίζει ένα ρόλο. Σημαντικό. Δεν είναι μόνο η Κρήτη η ελληνική επικράτεια. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και το γεγονός ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη, προφανώς δεν υποτιμώ το ρόλο της Κρήτης εκλογικά και πολιτικά. Ωστόσο δεν είναι μόνο η Κρήτη. Ακόμα και στην ίδια την Κρήτη, το θέσε το ίδιος πολύ σωστά, εδώ θα φανεί και έντονα κάτι που θα εκτιμώ ότι θα φανεί και σε επίπεδο επικράτειας, η ενίσχυση του κομματικού ανταγωνισμού καταρχήν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Ακριβώς επειδή η πρώτη πρόσληψη, η πρώτη απεύθυνση διευκρίνησα, θέλω να πιστεύω προηγουμένως. Καταρχήν η απειλή αναλογική αλλάζει και τα δεδομένα στην κατανομή των εδρών. Βεβαίως, βέβαια, υποψιαζόμαστε όλοι, νομίζω με σχετική ασφάλεια, ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι διπλές εκλογές. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το πιστεύουμε. Είναι μια σχετικά ασφαλής πρόβλεψη. Οτιδήποτε άλλο θα μας εκπλήξει. Η πολιτική, βέβαια, είναι για να μας εκπλήσει. Οπότε επιτρέψτε μου να κάνω. Τι εννοείται διπλές εκλογές, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Κοιτάξτε να δείτε. Πολύ δύσκολα στην απλή αναλογική θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση συνασπισμού, αν δεν απατώμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα στατιστικά μου, θα χρειαστεί 46 με 47%. Μεγάλο ποσοστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δηλωμένη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον με τα υφιστάμενα δεδομένα, κρίνουμε κύριε Δασκαλάκη, και αυτά μεταβάλλονται ενίοτε. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού να διεκδικήσει αυτοδυναμία. Από την άλλη μεριά, να τη διεκδικήσει. Δεν ξέρουμε καν ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Απέχουμε από τις εκλογές. Τα δημοσκοπικά βέβαια δεδομένα είναι εδώ, τα διαβάζουμε, τα αναλύουμε, αλλά τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι καταγραφή της στιγμής. Είναι καταγραφή πρόθεσης και όχι πρόβλεψης. Το λένε βέβαια και οι δημοσκόποι ενίοτε, αλλά άλλοτε τους ακούμε, άλλοτε όχι. Σας ενισχύει αυτό που λέτε, το γεγονός ότι από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν, να συνομιλήσουν, αλλά και να απευθύνει πρόσκληση στον νέο πρόεδρο του Κινάλ για συνάντηση είναι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως ακολούθησε και το τηλεφώνημα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και αυτή η επικοινωνία με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός ακόμα στη χώρα, ακόμα και αν μερικές φορές στενοχωριόμαστε
με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ειδικά ο εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά και τεκταίνεται η πολιτική πρακτική σε όρους ρηματικής πρακτικής όμως. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Δορκαλάκη, τα κόμματα, για να θυμηθούμε και τον Αΐνιστο Δημήτρη Τσάτσο, είναι τα κύρια οργανωτικά μορφώματα, οργάνωση και άρθρωση της πολιτικής, μια πολιτική που είναι η διαδικασία που πραγματώνει τη δημοκρατική πολιτεία. Έχουν λοιπόν αποφασιστικό πολιτευματικό ρόλο και το γνωρίζουν αυτό.